μένουμε στις πολιτικές εξελίξεις. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV την κυρία Μαρία Σπυράκη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τον κύριο Σωκράτη Βαρδάκη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, αν και κανονικά θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με την κυρία της παρέας λόγω ευγένειας, κυρία Σπυράκη, θα με συγχωρέσετε, θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Βαρδάκη, κυβερνητικό βουλευτή, για μια είδηση, κύριε Βαρδάκη, η οποία τρέχει τις τελευταίες ώρες. Για πρώτη φορά, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ευρωζώνης φαίνεται ότι δήλωσαν στο Reuters ότι συζητείται για πρώτη φορά Plan B. Δηλαδή υπάρχει σχέδιο ακόμα και για έξοδο της χώρας από το ευρώ. Ακόμα και αν αυτό συζητήθηκε σε θεωρητικό επίπεδο. Πάντως είναι κάτι το οποίο ακούμε για πρώτη φορά από τη στιγμή που η χώρα εισήλθε στα μνημόνια. Κυρία Σαλαμπάτα, να σας ενημερώσω ότι η άποψή μου, αν θέλετε, δεν ταυτίζεται σε καμία των περιπτώσεων με αυτές τις απόψεις. Ήδη απόψε φεύγουν 4 υπουργοί για τις Βρυξέλλες. Είχαμε ενημερωθεί γι' αυτό γιατί είχαν μια συνάντηση το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό της χώρας για να μεθοδευτεί αυτό το ταξίδι. Εκτιμώ ότι εγώ προσωπικά ότι το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες θα επέλθει μια συμφωνία προς όφελος του ελληνικού λαού και θέλω, επειδή έχουν ακουστεί πολλά το τελευταίο διάστημα, θέλω να διαβεβαιώσω τους τηλεθεατές που μας ακούνε ότι ήδη υπάρχει ένα σχέδιο. Όχι Plan B, αλλά μια συμφωνία που το επόμενο διάστημα εκτιμώ ότι θα είναι γεγονός για τη χώρα και θα δίνει λύσεις σε χρόνια προβλήματα και πραγματικά. Αυτό που λέτε είναι αυτό που ουσιαστικά λέει και το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο διαψεύδει την είδηση που προανέφερα μόλις. Βέβαια το θέμα είναι, συζητάτε σε κυβερνητικό επίπεδο? Κυρία Σαλαμπάτα, μην ξεχνάμε ότι πριν λίγες ώρες ο κύριος Ράης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε ότι δεν έχει γίνει καμία πρόοδος όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Το ακούσατε, το ακούσαμε όλοι. Από την άλλη μεριά, ο Μοσκοβισί είπε ότι είμαστε ένα βήμα πριν τη συμφωνία. Πραγματικά βιώνουμε μια τραγική, δύσκολη κατάσταση. Αντιμετωπίζουμε μάλλον και καμιά φορά και εχθρική, κυρία Σαλαμπάτα, κατάσταση. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν τα εγχέγγυα σε αυτή την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια έντιμη, όπως λέγαμε, συμφωνία, χωρίς ιδιαίτερες υπαναχωρήσεις, γιατί το επόμενο διάστημα πραγματικά είναι επιτακτική ανάγκη να υπογράψουμε μια συμφωνία προς όφελος του ελληνικού λαού. Κυρία Σπυράκη, σήμερα είχαμε νέα έκκληση από τον Αντώνη Σαμαρά για εθνική συνεννόηση. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα στηρίξει την όποια συμφωνία έρθει που θα την έχουν υπογράψει εταίροι και κυβέρνηση παρά το όποιο κόστος. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι εύχομαι ολόψυχα και το λέω πολύ ειλικρινά να συμβαίνει αυτό που περιγράφει ο κύριος Βαρδάκης. Γιατί πέρα από το ότι ακούω έναν πολύ σοβαρό άνθρωπο, πιστεύω ότι αυτή πρέπει να είναι η τελική κατεύθυνση. Να έρθει η συμφωνία στο τραπέζι, να δούμε τη συμφωνία και να δούμε τις παραμέτρους εκείνες που εγγυώνται την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Επιτρέψτε μου να πω, κύριε Βαρδάκη, ότι η εικόνα που έχω, έφυγα χτες αργά το βράδυ από το Στρασβούργο και να έρθω σήμερα το πρωί στην Κρήτη, δεν είναι αυτή που εσείς περιγράφετε. Έχω μία εικόνα εντυνόμενης πίεσης. Ποια είναι η εικόνα, δηλαδή, κυρία Σπυράκη? Έχω μία εικόνα εντυνόμενης πίεσης και αδιεξόδου, και αυτό κυρίως γιατί ο χρόνος που είχε η κυβέρνησή σας να διαπραγματευτεί κυριολεκτικά εξατμίστηκε. Στη θέση του είχαμε σύμπτυξη της δόσης προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βάζοντας την πραγματικότητα στη χώρα στην κατηγορία της Ζάμπια, γιατί αυτή είναι η αντίστοιξη, δυστυχώς για την Ελλάδα. Είχαμε τέλειωμα της ρευστότητας, εξαφάνιση της ρευστότητας και από την αγορά και ενδεχομένως και από τα κρατικά ταμεία, με συζήτηση για το αν θα πληρωθούν ή δεν θα πληρωθούν οι συντάξεις. Και βεβαίως ένα προσχέδιο, το έχω μπροστά μου, αυτών των 5 σελίδων που φέρετε να έδωσε ο πρόεδρος Γιούγκερ στον κύριο Τσίπρα, και μάλλον αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα, δηλαδή τώρα, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το οποίο προσχέδιο είναι βαθιά ηφαισιακό. Βαθιά ηφαισιακό, γιατί προβλέπει 2 συντελεστές ΦΠΑ με ελάχιστες εξαιρέσεις. Βαθιά ηφαισιακό, γιατί προβλέπει. Το πεντασέλιδο αυτό για το οποίο, στο οποίο αναφέρεστε, ενδεχομένως να σας ρωτούσε κάποιος, είναι ακόμα πιο αυστηρό, ακόμα πιο σκληρό από το Μέιλ Χαρδούβελη? Δυστυχώς και είναι η βάση της διαπραγμάτευσης. Δυστυχώς. Δυστυχώς, για όλους μας δυστυχώς. Ένα ερώτημα, λοιπόν, κυρία Σαλαμπάτα. Γιατί οι εταίροι μας δεν την υπογράφουν? Αφού είναι χειρότερο από το email, άρα είναι παχθές για τη χώρα μας. Οι εταίροι μας γιατί δεν την υπογράφουν? Γιατί σε αυτό το ταγκό χρειάζεται δύο, κύριε Βαρδάκη. Και αυτό το email των 5 σελίδων, αυτό το κείμενο, είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός να στείλει κάποιες αλλαγές
τις οποίες ποτέ δεν έστειλε και αντιθέτως κατήγγειλε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι τον εκβιάζει. Τώρα όμως, αυτά είναι πρόσφατη ιστορία, μόλις προχτές. Τώρα όμως βρισκόμαστε στο σημείο 0. Δεν έχουμε χρόνο γιατί πρέπει να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Δεν έχουμε χρόνο γιατί η προθεσμία για την Ελλάδα τελειώνει. Δεν έχουμε χρόνο γιατί ασκείται πίεση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προφανής πίεση. Δεν θέλω να πω πώς ξεφτυλίσαμε τη Λαγκάρντ λέγοντάς της ότι θα πληρώσουμε τη δόση την οποία τελικά αποφασίσαμε να συμπτύξουμε. Αυτά είναι τα περιστατικά που απλώς επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Και τώρα πια βρισκόμαστε στο σημείο να πάρουμε αυτή την κακή συμφωνία. Η αίσθηση που έχω είναι ότι θα υπάρξουν μερικές υποχωρήσεις από την πλευρά των εταίρων, έχουν ήδη γίνει, όπως αυτή για την επανεξέταση του ΕΚΑΣ, όπως αυτή για το να περιλαμβάνεται η ενέργεια στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ, αλλά έως εκεί. Και μένει να δούμε ποιον αντέχει το σκηνή. Μένει να δούμε αν αντέχει, γιατί με ρωτήσατε και θέλω να απαντήσω στην ερώτηση, αν αντέχει η σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία να υποστηρίξει μια τέτοια συμφωνία, αφού πρώτα την αιτιολογήσει. Αφού δηλαδή μας πει γιατί τα μέτρα είναι 4 και 5 φορές πάνω από το Μέλι Χαρδούβελη, γιατί φτάσαμε ως εδώ και μετά να πάμε στη Βουλή να την ψηφίσει. Μάλιστα. Διότι αν δεν αντέχει η κυβερνητική πλειοψηφία και επειδή μιλήσαμε για τη συνεννόηση, θέλω να σας πω ότι λύσεις από την υπάρχουσα Βουλή μπορεί να βρεθούν. Αλλά δεν μπορεί να κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας και όλοι εμείς εδώ, ο κύριος Κεκέρογλου είναι δίπλα μου, να πάρουμε το κόστος. Δεν μπορεί λοιπόν, δηλαδή, να είναι μια κυβέρνηση που μέχρι χτες μας έλεγε Γερμανοζολιάδες, σήμερα να ζητά τη στήριξή μας και μετά να συνεχίσει να κυβερνά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κύριε Κεκέρογλου, λοιπόν, με αφορμή και τα όσα είπε η κυρία Σπυράκη, ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη διαπραγμάτευση ποια είναι και αν εσείς θα στηρίξετε μια ενδεχόμενη συμφωνία και με ποια κριτήρια φυσικά. Να μου επιτρέψετε όμως να σχολιάσω το πρώτο θέμα που θέσατε στον κύριο Βαρδάκη. Πράγματι, η πληροφόρηση δικιά μας είναι ότι έγινε συζήτηση στο Euro Working Group για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στο ενδεχόμενο που θα έχουμε προβλήματα και δεν θα υπογραφεί συμφωνία. Αυτό είναι λογικό. Θα ήταν παράλογο να μην υπήρχε τέτοια συζήτηση για τέτοια προετοιμασία. Και τους έχει οδηγήσει σε αυτή τη συζήτηση η μεγάλη ταλάντευση, το πολιτικό εκρεμές που λέγεται σήμερα Αλέξη Τσίπρας, που το πρωί δίνει διαβεβαιώσεις στο Γιούγκερ και παίρνει διαβεβαιώσεις από το Γιούγκερ ότι έχουμε συμφωνία και το βράδυ έχουμε πλήρη διαφωνία. Και βέβαια δίνουν την αίσθηση ότι το πρωί οι δηλώσεις είναι μόνο για τα χρηματιστήρια και τις αγορές και το βράδυ οι διαφωνίες είναι επί της πραγματικής βάσης. Ερχόμαστε λοιπόν να πούμε ότι η αγωνία σήμερα όλων είναι να υπάρξει συμφωνία χρηματοδότηση της χώρας. Σε αντίθεση με όλα αυτά που έλεγε ο κύριος Βαρουφάκης επί 3,5 μήνες που κοροϊδεύε τον ελληνικό λαό. Και ευτυχώς τον αντικατέστησε και αυτόν και την ομάδα του ο κύριος Τσίπρας για να περάσουμε επί της ουσίας συζήτηση. Εμείς στηρίζουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης για επίτευξη συμφωνίας και ασφαλώς ό,τι μέτρο είναι πάνω από αυτά τα οποία εμείς είχαμε δεχτεί. Δεν πρόκειται νέους φόρους στις πλάτες των πολιτών να ψηφίσουμε. Αλλά την επίτευξη συμφωνίας τη στηρίζουμε και προς τα έξω με κάθε προσπάθεια, άσχετα ότι στο εσωτερικό είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό και να επισημάνουμε τα λάθη της διαπραγματευτικής ταχτής, την πλήρη μεταστροφή βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι θετική στην κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων, αλλά το αρνητικό του ότι δεν χειρίζεται καλά τη διαπραγμάτευση. Από το αποτέλεσμα θα δούμε. Εάν το 1 δις, παραδείγματος χάρη του Δεκεμβρίου που συζητούσαμε τα 980 εκατομμύρια τόσα, γίνουν 3, τότε όχι μόνο θα έχει αποτύχει ως προς την διαπραγμάτευση, αλλά τη λεγόμενη έντιμη συμφωνία θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός με 2 δις παραπάνω. Αυτά είναι όμως δυστυχώς πράγματα τα οποία τρέχουν την ίδια ώρα που υπάρχει ύφεση στην αγορά. Έχει υπάρξει πλήρη τερμάτωση. Λοιπόν. Ο τουρισμός έχει καταστραφεί και καταστρέφεται και του χρόνου. Του χρόνου, διότι δεν υπογράφονται συμβόλαια. Με τις δηλώσεις σας πάντως τώρα έχετε θέσει 2 ερωτήματα στον κύριο Βαρδάκη. Κύριε Βαρδάκη, από τη μία, ο κύριος Κεκέρογλου χαρακτήρισε πολιτικό έκρεμες τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ενώ υποστήριξε ότι τα μέτρα τα οποία έρχονται τα ηφαισιακά θα είναι 3 φορές χειρότερα από αυτά του Μίλη Χαρδούβελη. Κυρία Σαλαπάτα, αν ο κύριος Κεκέρογλου εννοεί ότι τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι τα χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, η επαναφορά των εργασιακών σχέσεων, η επαναλειτουργία της ΕΡΤ, η επαναλειτουργία της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, εάν αυτά θεωρούνται μνημόνιο, εγώ να ζητήσω συγγνώμη. Αλλά θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία είναι υποχρεωμένοι πλέον να πούν την. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς.
ότι τα ψέματα τελειώσανε και θα κριθούμε όλοι εκ του αποτελέσματος. Ας αφήσουν λοιπόν να κριθούμε πραγματικά εκ του αποτελέσματος, γιατί δεν μας μένει χρόνος τώρα να αναλύσουμε το τι συνέβη. Και εμένα δεν μου αρέσει να παρενθοντολογώ, αλλά όταν εμείς, όταν 25, το επαναλαμβάνω κυρία Σαλαπάτα και επιτρέψτε να το πω αυτό, όταν 25 του μήνα εκλογές του Γενάρη, 28 του μήνα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δήλωσε αδυναμία πληρωμής και συνάντησεων 562 εκατομμύρια, μιλάμε σήμερα μετά από 4 μήνες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε τη χώρα. Αν με επιτρέψεις, κύριε Βαρδάκη, το είπε και ο κύριος Σταϊκούρας. Αν μου επιτρέπεις, έχετε πληρώσει και καλώς 7,5 δισεκατομμύρια από τότε, χωρίς να πάρετε δάνειο. Άρα 15, τα ταμεία δεν 15. Ήταν άδεια. 7,5 δισεκατομμύρια. Τα ταμεία δεν ήταν άδεια, επομένως. Και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί ίσως ο χρόνος είναι περιορισμένος. Κυρία Σαλαπάτα, κοιτάξτε. Αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος συζητά το πρόβλημα της Ελλάδος. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά αντιστέκεται. Και αντιστέκεται να φέρει την ισονομία και τη δικαιοσύνη στη χώρα. Και 1,5 δις παραπάνω στο ΦΠΑ. Να αντισταθεί με μια κύριε Βαρδάκη, αλλά με αποτέλεσμα. 1,5 δις παραπάνω στο ΦΠΑ. Με αποτέλεσμα αυτό σας λέω. Λοιπόν, μόνο μην μιλάτε και οι δύο μαζί, γιατί δεν καταλαβαίνει και ο κόσμος. Κυρία Σαλαπάτα, να σα πω, απλά είναι τα πράγματα. Μας εγκαλούν για τα χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, δηλαδή το 1%, που προβλέπονται πραγματικά μέτρα επώδυνα για τον ελληνικό λαό. Εγώ δεν το αρνούμαι. Των 450 εκατομμυρίων, όταν το 3% πρωτογενές πλεόνασμα προέβλεπε 5 δισεκατομμύρια 400 εκατομμύρια. Είχαμε πρόβλεψη ανάπτυξης, κύριε Βαρδάκη. Σε ποιους μιλάνε αυτοί? Θα ψηφίσετε την αύξηση της τελεστίας. Θα σας παρακαλέσω να μην μιλάτε όλοι. Ναι, με συγχωρείτε. Η επαναφορά των εργασιακών σχέσεων. Εμείς θα ψηφίσουμε το 13% στην εστίαση, το 23% θα το ψηφίσεις. Θα σας πω, αλλά δεν θα ψηφίσουμε το 23% στο ελεκτικό ρεύμα. Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανατελεία, να δώσω το λόγο στην κυρία Σπυράκη. Ένα τελευταίο. Εμείς δεν θα ψηφίσουμε νόμο που θα προβλέπει, όταν εμείς πρέπει να δώσουμε φτερά στα παιδιά μας στην αγορά εργασίας κάτω των 25, να αμείβονται με μισθούς ταζανίας. Για να αμείβονται με καλούς μισθούς πρέπει να υπάρξει εργασία. Για να υπάρξει εργασία, λοιπόν, πρέπει να υπάρξει οικονομία. Επειδή δεν πρέπει να τσακωνόμαστε. Με συγχωρείτε, να βάλουμε μια ανατελεία. 25 του Γενάρη ο ελληνικός λαός, κυρία Σαλαπάτα, και επιτρέψτε να κλείσω αν θέλετε με αυτό, 25 του Γενάρη ψήφισε μια κυβέρνηση για να βγάλει από το τέλμα το αδιέξοδο και να φύγει η χώρα από τα μνημόνια. Αυτό προσπαθούμε, κυρία Σαλαπάτα, να και κάνουμε, ούτε το ένα και να είστε σίγουροι ούτε το άλλο, ότι το αμέσως επόμενο διάστημα το πετύχουμε. Ούτε λοιπόν, το ένα. Δεν θα κάνουμε αυτό που έκανε η κυρία Μπακογιάννη, κύριε Βαρδάκη, του Πνεύματος, ότι δεν θα κάνει ATM. Δεν κάνετε μόνο. Με συγχωρείτε. Ούτε ή αυτό που είπε η κυρία Σπυράκη προχθές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αριστερές ιδεολειψίες. Έτσι στηρίζουμε την κυβέρνηση. Κύριε Βαρδάκη, σεβαστείτε τους τηλεθεατές που παρακολουθούν. Λυπάμαι που δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, παρακαλώ. Δεν μπορείτε να λέτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι έχετε αριστερές ιδεολειψίες. Κύριε Βαρδάκη, προσβάλλετε και εμένα, προσβάλλετε και τους τηλεθεατές που παρακολουθούν. Σας παρακαλώ πολύ, τελεία. Κυρία Σπυράκη. Λοιπόν, καταρχήν, προσπαθώντας να απαντήσω σε ό,τι είπε ο κ. Βαρδάκης. Κοιτάξτε, 25 Ιανουαρίου ο κόσμος ψήφισε μια κυβέρνηση για να αναλάβει την ευθύνη. Για να εκπληρώσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις που έγιναν από κριάτικο κομφετή ο λίγων πρόημα, εννοώ την ατζέντα της Θεσσαλονίκης, και ενώ πίστευε ότι μπορεί να διαθέσει περί τα 12 δισεκατομμύρια και να φέρει τα πράγματα όπως ήταν πριν την κρίση, τελικά φαίνεται πως θα πληρώσουμε και άλλα 6 με όλες αυτές τις απώλειες. Είναι πολύ ωραία η συζήτηση που κάνουν εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας τι δεν θα ψηφίσουν. Θέλουμε όμως να μας πούν γιατί μας έφεραν εδώ. Και για να μην νομίζετε, κύριε Βαρδάκη, και για να μην νομίζετε, κύριε Βαρδάκη, ότι φεύγω, θέλω να σας πω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπα ότι η κυβέρνηση στην Ελλάδα έχει αριστερές ιδεολειψίες για τους τομείς των μεταρρυθμίσεων, όπως είναι η Ενεργειακή Ένωση, και αυτό βλάπτει τους καταναλωτές, βλάπτει την προοπτική της ενεργειακής ενοποίησης που είναι κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγχρόνως βλάπτει την Ελλάδα. Με ποιο κριτήριο το βλάπτει? Διότι, κύριε Βαρδάκη, αν είχαμε την ίδια ιδεολογία και την ίδια άποψη για τα ενεργειακά, θα ήμουν και εγώ ΣΥΡΙΖΑ. Λυπάμαι όμως που είμαι Νέα Δημοκρατία και φιλελεύθερος άνθρωπος, που θέλω διαφορετικούς προμηθευτές για το φυσικό αέριο και όχι έναν, που θέλω περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και περισσότερους ιδιώτες να επενδύσουν όπως επενδύουν σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, και άρα θέσεις εργασίας. Εδώ στην Κρήτη έχετε όλες τις φυσικές δυνατότητες για να το κάνουμε. Λυπάμαι που θέλω να απελευθερωθεί η αγορά ενέργειας, γιατί αυτή είναι η άποψή μου, γιατί πιστεύω ότι έτσι θα ανοίξει δεν η αγορά κάνατε, όμως, και χρόνια θα βρεθούν νέα δεν παιδιά να δουλέψουν. Λυπάμαι
Θέλω να σας το εξηγήσω. Η Ελλάδα, κύριε Βαρδάκη, δεν είναι ο κύριος Λαφαζάνης. Η Ελλάδα είναι τα παιδιά μας που θα πάνε να ζητήσουν δουλειά αύριο και πρέπει να βρούνε μια θέση εργασίας. Η ιδεοληψία του κυρίου Λαφαζάνη, με 220 που τελειώνουν ευρώ οι Υπουργοί Ενέργειας της Ένωσης και βγαίνει και καταγγέλει την πολιτική ενέργειας της Ένωσης, δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνη. Και θα το λέω γιατί αυτή είναι η πολιτική μου θέση. Λυπάμαι και πάλι που δεν συμφωνώ μαζί σας. Καταλαβαίνω ότι πιθανώς στο κόμμα σας οι διαφορετικές φωνές να μην είναι ιδιαιτέρως ανεκτές. Πάντως, με επιτρέψτε μου να επιμείνω σε αυτό. Και τελικά να πω και κάτι άλλο, τελειώνοντας. Πάτε για μνημόνιο. Πάτε με φόρα για νέο μνημόνιο. Πάτε με φόρα για νέο μνημόνιο, γιατί στερείτε από τη χώρα κάθε δυνατότητα να βγει στις αγορές. Εάν η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί, δεν μπορεί να βρει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Το βιώσατε με την επικοινωνία με τον Πούτιν, που εν ολίγη σας είπε ότι δεν έχει φράγκο, εν ολίγη σας είπε ότι δεν υπάρχει ρούβλη. Έτσι κι αλλιώς η Ρωσία δανείζεται με επιτόκιο πιστωτικής κάρτας. Πώς θα δανείσει τρίτους? Το βιώσατε με τα BRICS, που μόλις προχτές βγήκε η Παγκόσμια Τράπεζα και έκανε πρόβλεψη για την πτώση των ρυθμών της ανάπτυξης. Δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης. Φέρατε τη χώρα κάτω από τον γκρεμό, χάσατε πολιτικό κεφάλαιο το οποίο είχατε εξαιτίας των εκλογών, ξοδέψατε πολύτιμο χρόνο και τώρα μας καλείτε να πληρώσουμε το λογαριασμό. Θέλετε το λογαριασμό θα το πληρώσουν, κύριε Βαρδάκη, πρώτα για ασθενέστερη. Αλλά θα μας δώσετε εξηγήσεις γιατί έγινε αυτό και εμείς θα στηρίξουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Αλλά δεν μπορούμε να τη στηρίξουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Πριν σας ευχαριστήσω, να πάρουμε εμείς το κόστος και να κυβερνάτε εσείς γιατί είστε ωραίοι τύποι. Πριν σας ευχαριστήσω και τους τρεις, θα ήθελα να κλείσω με τον κύριο Γκεγέρογλου. Ένα σύντομο σχόλιο θα ήθελα με εσάς. Η Κυριακή είναι μια κρίσιμη ημέρα για το ΠΑΣΟΚ, αλλαγή ηγεσίας. Ναι, το ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριο που διεξήχθη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο προχωρά στην εκλογή Προέδρου προκειμένου να πάρει τη δύναμη από την κοινωνική βάση για να πάρει πρωτοβουλίες για ένα διάλογο στο χώρο της κεντροαριστεράς για την ανασυγκρότηση, την αναγέννηση της Δημοκρατικής Παράταξης για να μπορέσουμε να είμαστε ουσιαστικός συνομιλητής και όχι μόνο και παράγοντας για θετικές εξελίξεις στη χώρα. Θέλουμε να δυναμώσουμε την τρίτη δύναμη, τη Δημοκρατική Παράταξη με τα δεδομένα τα σημερινά, να εκφράσουμε τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στον αγώνα που δίνει η χώρα για να βγει από την κρίση, αλλά και βέβαια να σταθούμε επάξια πλάι στους πολίτες με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές σε προοδευτική κατεύθυνση που θα δώσουν διέξοδο. Λοιπόν, γιατί αυτό είναι το ζήτημα σημείο. Και θα ήθελα να καλέσω με την ευκαιρία όλους τους συμπολίτες που ανήκουν στο κοινωνικό χώρο του ΠΑΣΟΚ, που ανήκουν στη Δημοκρατική Παράταξη, να συμμετάσχουν την Κυριακή στην εκλογή Προέδρου, ούτως ώστε να δώσουν τη δύναμη αυτή που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε μέσα από το δημοκρατικό πολιτικό σύστημα της χώρας για θετικές εξελίξεις. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά και τους τρεις σε αυτό το σημείο. Την κυρία Σπυράκη διπλά, καθώς πρέπει να αναχωρήσει σε λίγα λεπτά από τώρα, για το αεροδρόμιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.